ça n'est parfois pas la condition suffisante, mais c'est en tout cas la condition nécessaire. C'est donc plus qu'un symbole, c'est une véritable éthique de travail et une volonté de travail commun, en tout cas, que je souhaite ensemble nous puissions conduire. Et elle renvoie là, d'ailleurs, à un héritage en commun que nous avons, puisque dans quelques jours, nous rendrons aux obsèques officielles d'Helmut Kohl. Et je crois que νομίζω que la France et l'Allemagne ont alors ότι η Γαλλία και η Γερμανία έχουν μια μέθοδο εργασίας όπως ο Φρανσουά Μιτεράν και ο Κόλ, ο Χέλμουντ Κόλ τότε, και αυτό έδειξε τη δύναμη της συνεργασίας, αυτής της συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών μας. Αυτή η κοινή συζήτηση είναι πολύ σημαντική, γιατί συζητήσαμε ζητήματα σε βάθος, όπως το κλίμα, το εμπόριο, η κλιματική αλλαγή, η τρομοκρατία, πάντα με την ίδια πεποίθηση ότι η Ευρώπη είναι η καλύτερη προστασία ενώπιον όλων αυτών των προκλήσεων, είτε πρόκειται για την μεγάλη απορρίθμιση ή τους κινδύνους και τις απειλές. Και σε κάθε τέτοιο ζήτημα η Γερμανία και η Γαλλία εργάστηκαν από κοινού στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας που είναι το κοινό μας αγαθό. Επίσης, μιλήσαμε για την απόλυτη δέσμευσή μας όσον αφορά το κλίμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη Γαλλία και τη Γερμανία θεωρούν ότι πρόκειται για ακρογωνιαίο λίθο. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη μάχη κατά της τρομοκρατίας και κυρίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να πατάξουμε την υπεράσπιση τρομοκρατών μέσα από το διαδίκτυο, και επίσης μιλήσαμε για την αμυντική πολιτική και υπάρχει μια πρωτοβουλία από την Κομισιόν που εμείς στηρίζουμε. Επίσης μιλάμε για ένα ταμείο, κοινό ταμείο άμυνας, και αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο επίτευγμα για την κοινή αμυντική πολιτική. Επίσης μιλήσαμε για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τη διαρθρωτική συνεργασία που θα προσφέρει ένα πλαίσιο σε όλες τις χώρες που θέλουν να συνεργαστούν, να συνεχίσουν στον τομέα της άμυνας και να προχωρήσουν μαζί. Μιλήσαμε επίσης για την μεταναστευτική κρίση. Δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο μερικές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά αποτελεί μια κοινή πρόκληση. Και εδώ δράτω με της ευκαιρίας να πω ότι στο πλαίσιο της προεκλογικής καμπάνιας στη Γαλλία η κυρία και καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ έκανε μια πολύ τολμηρή πρωτοβουλία και μίλησε τολμηρά. Και εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή η κοινή πρόκληση συνεπάγεται κοινές απαντήσεις. Και αυτό είναι που σήμερα εξακολουθήσαμε να υλοποιούμε. Η κρίση που βιώνουμε σήμερα στο επίπεδο της μετανάστευσης δεν είναι κάτι παροδικό, κάτι που θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό, και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ένα αναπτυξιακό πακέτο και έναν πολύ πιο συντονισμένο ρόλο στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική και σε όλες τις περιοχές. Πρέπει να φιλοξενήσουμε τους μετανάστες, γιατί αυτό αποτελεί την παράδοσή μας και τις αξίες μας. Δεν μιλάμε για οικονομικούς μετανάστες, αλλά για γυναίκες και άντρες που φεύγουν γιατί οι χώρες τους βρίσκονται σε πόλεμο ή γιατί διώκονται πολιτικά. Πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη όταν υπάρχει τεράστια μαζική άφιξη μεταναστών και προσφύγων σε μία από τις χώρες της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Μιλήσαμε για την ενίσχυση του καθεστώτος για τους πρόσφυγες και επίσης την βούλησή μας, την κοινή μας βούληση να βρισκόμαστε στο θέατρο των επιχειρήσεων από κοινού και να σταθεροποιήσουμε τα σύνορα με τη Λιβύη, επίσης να ενισχύσουμε και να αναπτύξουμε παγκόσμιες συμφωνίες με τις χώρες που βρίσκονται, τις μεταβατικές χώρες, στους διαδρόμους της
μετανάστευσης και μια βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες αυτές τις χώρες. Σε όλες αυτές τις συζητήσεις, στο κέντρο όλων αυτών των συζητήσεων υπάρχει η Ευρώπη. Φυσικά υπάρχει η πολυποικιλία στις απόψεις, αλλά αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι επικοδομητικά να συνθέσουμε και να βρούμε την κοινή συνένεση για να βρούμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα. Σε αυτό το πλαίσιο μιλήσαμε και για την προστασία σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Γνωρίζετε ότι τα πνεύματα έχουν αναπτυχθεί. Είμαστε πολύ υπέρ, και αυτό το επαναλάβαμε, το υπερθεματίζουμε, ότι είμαστε υπέρ του ελεύθερου εμπορίου που σέβεται τους τη διμερή ισορροπία, και επανεβεβαιώσαμε αυτή μας τη δέσμευση. Αυτή η δέσμευση όμως για την ελεύθερη και πολυμετωπική εμπορική δραστηριότητα θα πρέπει να προστατεύσει και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Γι' αυτό είπαμε ότι θέλουμε να υπερασπιστούμε την Ευρώπη σε έναν ρυθμισμένο και ανοιχτό κόσμο. Πρέπει να σεβόμαστε τις όλες τις τους νόμους, και φυσικά θεωρούμε ότι το ελεύθερο εμπόριο είναι πολύ καλύτερο από το νόμο της ζούγκλας, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη πλαισίωση των στρατηγικών επενδύσεων και μια μάχη κατά του ντάμπινγκ. Κάποια τελευταία λόγια όσον αφορά την Ελλάδα. Δεν μιλήσαμε στο Συμβούλιο σήμερα για την Ελλάδα, και αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο. Το κάναμε πολύ τις τελευταίες εβδομάδες με την Καγκελόριο. Δουλέψαμε πολύ ώστε να μην χρειαστεί σήμερα να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα, γιατί είναι καλύτερο, είναι προτιμητέο αυτό να επιληθεί στο επίπεδο των Υπουργών Οικονομικών, σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών, και αυτό έγινε και βρέθηκε ένα ισχυρό συνενετικό πλαίσιο, και γι' αυτό θέλω να χαιρετήσω αυτή την ανάκαμψη της Ελλάδας και τις μεταρρυθμίσεις που ανέλαβε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, και η Γαλλία με τη Γερμανία πλαισιώνουν αυτές τις προσπάθειες, και μιλήσαμε με την κυρία Άγγελα Μέρκελ για αυτό το ζήτημα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Ντόναλντ Τούσκ και τον Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ που προετοίμασαν όλη αυτή τη συνάντηση, και φυσικά να ευχαριστήσω τον Τζόσεφ Μουσκάτ για όλη αυτή τη δουλειά. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην επόμενη Προεδρία της Εσθονίας που θα ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου, και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία στο χρόνο που θα περάσουμε όλοι μαζί, την 1η Ιουλίου, που θα ξαναβρεθούμε στο Αμβούργο με την κυρία Άγγελα Μέρκελ, και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας εκεί. Κυρίες και κύριοι, είχαμε εδώ ένα συμβούλιο, ένα ευρωπαϊκό συμβούλιο, το οποίο πιστεύω κατέδειξε μια ενιαία ομοψυχία και ένα ενιαίο πνεύμα. Η προετοιμασία που έκανε η Γαλλία με τη Γερμανία συνέβαλε σημαντικά στο να έχουμε την πορεία την οποία είχαμε. Πιστεύω ότι μετά την Ρώμη όλοι μας γνωρίζουμε ότι η διαμόρφωση της μελλοντικής εργασίας των μελλοντικών 27 κρατών μελών θα πρέπει να είχε προτεραιότητα, και θα πρέπει να έχει προτεραιότητα σε σχέση με τις διαβουλεύσεις για την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας και την αποχώρησή της, και γνωρίζουμε σαφώς ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε για το μέλλον μας, και για το λόγο αυτό το σημερινό συμβούλιο είχε μεγάλη σημασία. Οι γαλλογερμανικές προετοιμασίες ήταν πολύ έντονες, η συνεργασία ήταν πράγματι πολύ αποδοτική, φτάσαμε σε αποτελέσματα, και φυσικά δεν μπορέσαμε σε κάθε τομέα να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο επιτυχίας και στην ίδια συμφωνία, προφανώς. Είχαμε διαβουλεύσεις έντονες σε πολλά διαφορετικά θέματα, ασχοληθήκαμε με την συμφωνία των Παρισίων και είπαμε ότι την ισχύουμε και μένουμε σε αυτήν, και είπαμε πέραν αυτού ότι το κλίμα είναι ένα βασικό στοιχείο στα πλαίσια της διαμόρφωσης της παγκοσμιοποίησης, και το θέμα αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει σε τεχνολογικούς νεωτερισμούς που θα καθορίσουν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χθες μιλήσαμε για την πολιτική άμυνας και ασφαλείας, ο κ. Μακρόν το παρουσίασε το θέμα αυτό. Εδώ πρόκειται για ποιοτικές προόδους, τις οποίες
οποίες κάναμε και από την δική μου οπτική γωνία η μελλοντική διαμορφωμένη συνεργασία μας έχει οπωσδήποτε πολύ μεγάλη σημασία και η διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ο Μάριο Ντράγκη σήμερα ξεκίνησε την ημέρα με το να μας δώσει μια εικόνα για την οικονομική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ήταν μια έκθεση η οποία ήταν πολύ αισιόδοξη και κατέστησε σε εμάς σαφές ότι έχουμε την ελάχιστη ανεργία αυτή τη στιγμή και δημιουργήθηκαν 10 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, όπως μας είπε ο κύριος Γιούνκερ, και υπάρχει πολύ μεγάλη απασχόληση και υπάρχουν πολλά κράτη τα οποία, πολύ λίγα κράτη τα οποία αυτή τη στιγμή είναι έχουν ελλείμματα και το ότι δεν ασχοληθήκαμε με την Ελλάδα έχει να κάνει με το ότι έχουν βρεθεί λύσεις και όσον αφορά το θέμα των επενδύσεων και το ταμείο του κύριου Γιούνκερ έχει και αυτό συνεισφέρει στο να μπορούμε μελλοντικά να βλέπουμε αισιόδοξα και να μπορέσουμε στο μέλλον να επεκτείνουμε αυτές τις επενδύσεις. Η Προεδρία της Εσθονίας μετά την Μάλτα θα έχει μεγάλη σημασία, διότι η ψηφιοποίηση είναι κάτι το οποίο θα λάβει σάρκα και οστά και αυτό έχει μία προτεραιότητα. Τι σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μία εσωτερική αγορά ψηφιοποίησης και ψηφιακού μετασχηματισμού και νομίζω ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε, διότι ο κόσμος δεν περιμένει. Εμείς στις εξελίξεις μας είμαστε λίγο αργοί και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να βάλει τις κατευθυντήριες γραμμές εις τρόπον ώστε οι ειδικοί υπουργοί στα θέματα αυτά να λάβουν αποφάσεις που θα προχωρήσουν γρήγορα την κατάσταση. Ασχοληθήκαμε εν εκτάσει με το θέμα του εμπορίου. Το θέμα της προστατευτισμού είναι ένα θέμα ζωτικό. Εμείς θέλουμε ένα ελεύθερο εμπόριο, ένα εμπόριο όμως το οποίο να βρίσκεται κάτω από κανονισμούς και κάτω από προϋποθέσεις οι οποίες το κάνουν να λειτουργεί. Θέλουμε να έχουμε το τέλος των νέων διαβουλεύσεων με το Μεξικό και πιστεύω ότι θα έχουμε πρόοδο από αυτό το πράγμα και θα έχουμε όλοι όφελος όταν αυτό γίνεται με κανονισμένο τρόπο. Μιλήσαμε επίσης επί Μακρόν για το μεταναστευτικό. Υπάρχει μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας σύμφωνη άποψη. Υπάρχει για από εμάς η κατανόηση για το ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τα αίτια του μεταναστευτικού κινήματος. Θα πρέπει να βρούμε και να πέραν αυτού κοινούς στόχους για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Μιλήσαμε για την προβληματική όλης της περιοχής. Επίσης η παράνομη μετανάστευση είναι και αυτή ένα θέμα που βρίσκεται στην ημερήσια διάταξή μας. Έχουμε να κάνουμε πολλά όσον αφορά τα αίτια της απομάκρυνσης από τις χώρες και της δημιουργίας του μεταναστευτικού κινήματος και χαίρομαι ιδιαίτερα που συνεργαζόμεθα ιδιαίτερα καλά με την Γαλλία. Συνολικά, το Συμβούλιο ασχολήθηκε με το θεμέλιο και με τα θεμέλια και με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ενίσχυση αυτού του θεμελίου και του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκεφτήκαμε ότι όταν το Σάββατο στο Στρασβούργο θα έχουμε την τελετή, θα καταστεί σαφές ότι η συνθήκη Schengen και το κοινό νόμισμα βοηθούν στο να έχουμε μια ενιαιοποίηση κάτω από το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης. Θέλουμε βεβαίως καλύτερη εξασφάλιση των συνόρων μας και θα πρέπει να έχουμε να προετοιμάσουμε τα σωστά προγράμματα για να ενισχύσουμε και το κοινό μας νόμισμα και εδώ όμως θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και στο μέλλον για το πώς θα διαμορφώσουμε την κατάσταση μελλοντικά. Χαίρομαι που θα ξαναειδωθούμε στις G20, στην κορυφή εκεί και θα έχουμε την Γαλλία και τη Γερμανία πάλι εκεί από κοινού που θα ξεκινήσουν πολλά προγράμματα μαζί. Σήμερα είχαμε όμως ένα συμβούλιο αισιοδοξίας, ένα συμβούλιο ενεργό και θα προσέξουμε βήμα προς βήμα να καταλήξουμε σε αποτελέσματα, διότι το θέμα δεν είναι να βγάλουμε ανακοινοθέντα, αλλά συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ευχαριστώ.